Την έντονη αντίδραση της ΟΛΜΕ έχουν προκαλέσει οι προθέσεις της κυβέρνησης να αυξήσει το ωράριο των εκπαιδευτικών και με ανακοίνωσή της προειδοποιεί ότι η οποιαδήποτε δυσμενή αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών θα έχει αρνητική επίδραση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι καθηγητές αναφέρονται σε έκθεση του ΟΟΣΑ, στην οποία βασίζεται η πρόταση για αύξηση του ωραρίου και η οποία, όπως τονίζουν, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αλλίωσης και διαστρέβλωσης της εκπαιδευτικής πραγματικότητας της χώρας μας. Μέσα στα πλαίσια της συκοφάντησης του κλάδου μας, βγαίνει και η προπαγάνδηση ότι οι εκπαιδευτικοί δεν δουλεύουν αρκετά, δουλεύουν λίγες ώρες και η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος δει το ωράριο των εκπαιδευτικών σε πρώτη φάση, σκέφτεται τι είναι αυτά και γιατί διαμαρτύρονται. Στην πραγματικότητα είναι θα καλούσε τον οποιονδήποτε να κάνει μία ώρα μάθημα σε ό,τι θέμα θέλει για να καταλάβει ότι αυτό που όλες οι έρευνες έχουν δείξει, ότι μία ώρα μάθημα ισοδυναμεί με τρεις ώρες αντίστοιχες οποιασδήποτε άλλη δουλειά. Όλοι μας οι εκπαιδευτικοί έχουμε δουλέψει και σε άλλες δουλειές πριν διοριστούμε και ξέρουμε πόσο δύσκολο και φθοροποιό είναι το να διδάσκεις έστω και στις καλύτερες συνθήκες. Πόσο μάλλον όταν διδάσκεις στις συνθήκες που διδάσκουμε μέσα στην Ελλάδα. Λοιπόν, το ΚΕΜΕΤΕ, η ΣΟΛΜΕ, έκανε μία έρευνα συγκρίνοντας τα ωράρια και τους μισθούς των εκπαιδευτικών τόσο στην Ευρώπη όσο και στις υπόλοιπες χώρες, το ΟΣΑ που λέμε. Και σύμφωνα με τις έρευνες, με τη μελέτη αυτή, ο Έλληνας εκπαιδευτικός δουλεύει ακριβώς στο μέσο όρο των υπολείπων εκπαιδευτικών. Να πούμε όμως κάτι πολύ σημαντικό, όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της εκπαίδευσης στις χώρες της Ευρώπης, τόσο λιγότερες ώρες δουλεύουν οι εκπαιδευτικοί. Παράδειγμα στη Φιλανδία που τη φέρουν σαν παράδειγμα πάντοτε, 13 ώρες δουλεύουν οι εκπαιδευτικοί. 13 ώρες στο αντίστοιχο λύκειο, 17 ώρες στο αντίστοιχο γυμνάσιο, γιατί έχουν λίγο διαφορετικό σύστημα εκεί. Επομένως, η ποιότητα της εκπαίδευσης συνδέεται άμεσα με το χρόνο που έχει εκπαιδευτικός να προετοιμάσει το μάθημά του. Φυσικά συνδέεται και με τα παιδιά που έχει στην τάξη, με τις υποδομές και με όλα αυτά που έχουμε βαρεθεί να τα επαναλαμβάνουμε. Εάν τώρα περάσουμε και στους μισθούς, εκεί να μην το συζητάμε γιατί θα πληγωθούμε πάρα πολύ. Ο εκπαιδευτικός της Ευρώπης ξεκινάει με σχεδόν διπλάσιο μισθό και καταλήγει, ας με το συζητήσουμε καλύτερα, διότι είναι δυσθεώρητα τα ύψη. Δηλαδή ούτε κατά διάνοια ένας εκπαιδευτικός στην Ελλάδα μπορεί να φτάσει το ύψος του μισθού. Δεν μιλάω για τη Βουλγαρία. Μιλάω για χώρες που εμείς θέλουμε να φτάσουμε. Οι δήμονες του ΟΣΑ, επισημαίνει η ΟΛΜΕ, γνωρίζουν πολύ καλά τις τεράστιες ελλείψεις του εκπαιδευτικού μας συστήματος σε υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό. Γνωρίζουν επίσης τους εξαιρετικά χαμηλούς πόρους που διατίθενται για την εκπαίδευση, οι οποίοι μάλιστα μετά την εφαρμογή των μνημονίων έχουν συρρυκνωθεί πολύ κάτω από το 3% επί του ΑΕΠ, φτάνοντας στο 2,69% με αποτέλεσμα οι σχολικές μονάδες να μην μπορούν να καλύψουν ούτε τις στοιχειώδεις λειτουργικές δαπάνες τους.